φωνάρα και να μην ήταν τόσο ναι, είναι καλή όμορφη. Στην εξωτερική τη εμφάνιση. Σωστά. Όχι, έχει τρομερή φωνή, βασικά, εγώ στο λέω. Είναι, έχει πολύ ωραίο σώμα, πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Δηλαδή, έχει πολύ ωραία κίνηση. Την έχω δει σε κάτι βιντεάκια που χορεύει με τον καβαλιέρο, τζαζ, κομμάτια. Και πάντα έχει κάτι να ακούσει και θεωρώ ότι έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και είναι άδικο. Και βλέπω τώρα στη συνέντευξη, δείτε τι έπαθε, παιδιά. Έκανε ένα χημικό peeling για να σβήσει μια πανάδα, που το χημικό peeling αρκετά κορίτσια και μεγάλες γυναίκες το έχουν κάνει. Δηλαδή δεν είναι μια θεραπεία, δυνατή θεραπεία, αλλά δεν είναι κάτι τόσο σπάνιο, ας πούμε, να πούμε. Δεν πήγε να κάνει, δεν ξέρω εγώ τι, το σπάνιο λέιζερ. Τι είναι ακριβώς? Το χημικό peeling, λοιπόν, είναι μια θεραπεία που σου ξύνουν ουσιαστικά το πρόσωπο. Δεν ξέρω με τι νοξέ, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι, με κρίσταλα, δεν ξέρω με τι, με διαμάντια, δεν ξέρω τέλος πάντων. Σου ξύνουν την επιφάνεια του προσώπου, να γίνει ένας βαθύς καθαρισμός. Δεν πρέπει να σε δει καθόλου ο ήλιος, γιατί μετά αφήνει σημάδια και καίγεσαι. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα. Έκανε αυτή τη θεραπεία και το κορίτσι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει έξω. Τραγουδούσε και έτρεχε αίμα το πρόσωπό της. Ο Χριστός. Και ξεφλούδιζε. Έχασε δουλειές. Μολύνθηκε δηλαδή. Περιμένετε να τα δούμε, να τα ακούσουμε από την ίδια. Μου έλεγες ότι είχες κάποια θέματα με το πρόσωπο εξαιτίας μιας θεραπείας που είχες κάνει. Εδώ. Εδώ το βλέπετε. Εδώ. Λοιπόν, το καλοκαίρι, όπως πολλές γυναίκες, και ειδικά όταν έχουν πολυκιστικές οθήκες όπως εγώ, έχουν ορμονικά θέματα και όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να βγάλουν πανάδες. Οπότε όταν χειμώνιασε, αφού δεν κάνω που δεν κάνω τίποτα στο υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί φοβάμαι, λέω θα κάνω ένα χημικό peeling και θα προσπαθήσω να σβήσω και την πανάδα. Και ξεκίνησα λοιπόν την αγωγή, την οποία δεν μου διευκρίνησε τις κρέμες που βάζεις μετά, είναι φτιαχτές σε φαρμακείο. Εν τέλει, εγώ τις έβαλα σχεδόν αμέσως, δεν με είχε προειδοποιήσει και κάηκα. Είμαι τρεις μήνες, πράγμα προς τέσσερις, και στην αρχή κυκλοφορούσα σαν τζιχαντιστής. Μου έκανε και θυλακίτιδα, που σημαίνει, ξέρεις, αυτά τα λευκά σπυράκια, εδώ πέρα, που έκαναν το σταφυλόκοκο, που γι' αυτό πήρα την κορτιζόνη. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάποιο λέιζερ που μπορώ να κάνω. Είναι πάρα πολύ δυσανεκτική η περιοχή ακόμα. Και ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό μάθημα, το οποίο στην αρχή με πτώησε, αλλά... Όταν... Αυτό, συγγνώμη, αλλά έχει να κάνει και με τη δουλειά σου, είναι στο πρόσωπο και είσαι και γυναίκα. Εμένα το λες, ψυχική οδύνη ήταν το χειρότερο. Μην πω για τις δουλειές που έχασα, για τα χρήματα που έχασα και όλα αυτά. Η ψυχική οδύνη είναι το χειρότερο, δηλαδή σκέψου να κυκλοφορείς με μια μόνιμη κρέμα εδώ πέρα και να σε ρωτάνε στο σούπερ μάρκετ, να σε ρωτάνε όλοι οι διακριτικοί άνθρωποι. Τι είναι αυτό, τι έπαθες? Έκανε σαν ο χείλος, έκανε... Τους λέω, παιδιά, για χάνε τα χείλη μου, ανέκαθεν, τι να κάνω ο χείλος. Πώς ήταν για σένα αυτή η περίοδος, ξέρεις, και στην αρχή? Έκλαιγα, ξεφλούδιζα, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λεγόμενη μάσκα, έτσι λέγεται αυτή, να, τραγουδιστικά εννοώ, δεν μπορούσα να το καλύψω, προσπαθούσα στη σκηνή, το μικρόφωνο ήταν πάντα έτσι, προσπαθούσα και όταν κατέβαινα στο καμαρίνι, είχε σπάσει οι αντιλιακές που έπρεπε να βάλω, γιατί οι αντιλιακές έβαζα, και το λίγο make-up από πάνω, είχε σπάσει και τρέχει αίμα. Είναι σοβαρό. Εντάξει, είναι λίγο σπούκι, είναι ενθουσιαστικό τώρα να σου φεύγει. Εντάξει, σοβαρό, δεν είναι θέμα υγείας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά νομίζω ότι αυτό το κορίτσι συνέχεια πάντα κάτι έχει να ακούσει, γι' αυτό το είπα. Ναι, αλλά ήταν δικό τη το λάθος. Έκανε αυτή λάθος. Θα μου πει, βέβαια, αυτό που το έκανε δεν τη είπε ποτέ πρέπει να βάλει. Νομίζω ότι δεν τη το είπε ο γιατρός. Κάτι δεν την προειδοποίησε. Εγώ λέω ότι φάγανε την κοπέλα αυτού τη. Τώρα νέο κορίτσι και να έχει όλο αυτό στο πικ τη. Το περνάει. Εσύ, Κώστα, γιατί κοιτάς έτσι? Πώς κοιτάω? Σκέφτεται να κάνει peeling γι' αυτό? Ναι, σκέφτομαι να μην κάνω peeling. Εντάξει, παιδί μου, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή... Ναι, αλλά είναι δυσάρεστο και που συμβαίνουν αυτό. Συμφωνώ, αλλά μια χαρά είναι η κοπέλα. Εντάξει, είναι πάντως, εγώ κρατώ αυτό που είπε η Φέη, είναι λίγο αδικημένη σε ό,τι αφορά στο επαγγελματικό κομμάτι. Θεωρώ ότι αδικημένη γιατί είναι πολύ καλή φωνή και θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Απλώς συνέχεια για κάτι πρέπει να απαντήσει αυτό. Να απαντάει, να απολογείται. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κορίτσι πάντως, επειδή την έχω δει live. Είναι από την Τίνο. Είναι από την Τίνο, είναι νησιώτισσα, σωστά. Δεν κάνει, πώς να το πω τώρα, δεν κάνει fit με ρε παιδί μου πουθενά. Δηλαδή την έχω δει και σε νυχτερινό μαγαζί, δεν κολλάει εκεί. Γιατί δεν έχει ένα ρεπερτόριο άλλο αυτό που δεν κολλάει, ρε παιδί μου. Δεν κολλάει σε ένα νυχτερινό μαγαζί αυτή η κοπέλα. Θέλει να έχει μια ωραία μικρή σκηνή. Αυτή είναι για το κάτσι.
Μπράβο, αυτό είναι ναι, για το κάτι. Δεν έχει φωνάρα. Ναι. Ναι. Βέβαια. Πάρε το λισάκ τηλέφωνο. Θα είναι για το πρόσωπο μας καρεμένο, δεν θα φαίνεται. Πρέα, αυτό είναι εντάξει. Όχι, λέω για το peeling, παιδιά. Εγώ γι' αυτό ξεκίνησα την πάσα. Για αυτά τα σχολιάκια. Καλά, για το peeling λέω. Εγώ σκέφτηκα και κάτι άλλο. Όχι, εγώ για το peeling. Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή πραγματικά με το πει. Να μιλήσει χιονά. Αφού έκανε την αρχή ο Κώστας, σκέφτηκα και εγώ. Δεν είναι σοβαρά, βρε παιδιά, κοροϊδεύεται. Παιδί μου, για. Άμα τη γάτα θα φαίνεται το πύλινγκ, δεν θα φαίνεται. Εγώ το πρόλογο, γιατί αυτά τα σχόλια δεν μου αρέσουν. Εντάξει, να σου πω, και εμείς την αγαπάμε, αλήθεια. Και μας αρέσει πολύ, εμένα μας πάρα πολύ. Αν μας ακούν οι άνθρωποι των musical να τη σκεφτούν. Δεν θα ήταν καλή τώρα που συζητούσαμε το κάτσι. Δεν έχει αυτή τη φωνή. Έχει ωραία φωνή τώρα, μπορεί να υποστηρίξει. Έχει αλήθεια ωραία φωνή. Πού είναι τώρα? Είναι με το Σαμπάνι, δεν είναι παιδιά? Ναι, με τον Γιώργο Σαμπάνι στο Άκρο. Πολύ χαλαρή σε βλέπω πηγέ. Όχι. Δεν ψάχνω τα χαρτιά σα. Η μπουζουκολόγο είναι η Ντουντούρη, αυτή ξέρει τα πάντα. Έχει κάποιο θέμα μαζί μου, Γιώργα. Ζηλεύει του πάντε, κορίτσι μου, επειδή σήμερα είσαι όμορφη, τα βάλε.